Σε οικονομική ασφυξία οι καταναλωτές, σε οικονομική ασφυξία και η ΔΕΗ. Οι ανεξόφλητες οφειλές το 2014 τρέχουν με ρυθμό αύξησης 30% με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους να εκτιναχθούν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές σπέβδουν στα γραφεία της ΔΕΗ για διακανονισμό των οφειλών τους προς την επιχείρηση. Αυτό βγήκα τώρα από το Διευθυντικό Γραφείο με διακανονισμού. Διακανονισμού να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Προς το παρόν τον πληρώνω ακόμα. Προς το παρόν το πληρώνω ακόμα. Αλλά έχω 3 παιδιά και ζορίζομαι πάντα για να έρθω να τον πληρώσω. Νομίζω ότι άμα δεν μπορείς να πληρώσεις, δεν μπορείς να πληρώσεις ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Είτε με διακανονισμό είτε χωρίς. Λίγο η οικονομική δυσπραγία των καταναλωτών αλλά και η απαγόρευση της αποκοπής της ηλεκτροδότησης όχι μόνο για ευάλωτους καταναλωτές αλλά και για άλλες ομάδες καταναλωτών γιγαντώνουν τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Ερώτηση θέλει. Ερώτημα θέλει αυτό. Εδώ είμαστε να πάμε, όχι να πληρώνουμε τη ΔΕΗ. Τα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα. Ό,τι και να λέμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και κοιτάζουμε να δούμε πώς θα τα βγάλουμε σε βόλτα. Ναι, ούτως ή άλλως δυσκολευόμαστε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Για πρώτη φορά στα χρονικά της ΔΕΗ, η επιχείρηση αναζητά εισπρακτικές εταιρείες που θα αναλάβουν σε πρώτη φάση τον εξοδικαστικό διακανονισμό των οφειλών με τους πελάτες της επιχείρησης. Το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά σε πρώτη φάση 10 με 20.000 υποθέσεις μέσης αξίας 10.000 ευρώ έκαστη στην περιοχή της Αττικής. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ζητήσει από τη ΔΕΔΙΕ να ανεβάσει το κοντέρ των ημερήσιων αποκοπών ηλεκτροδότησης για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων. Ο λογαριασμός είναι πάντα υπέρογκος. Από ανέκαθεν που έχω ξεκινήσει να πληρώνω λογαριασμούς τέτοιου τύπου, 10. Ειλικρινά, καμιά φορά δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πληρώσω. Σίγουρα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο καθένας ανάλογα με τα λεφτά που έχει κάνει και στη δόση του. Όλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ζητούν μεγάλο. Αυτοί που κάτι έχουν, κάτι δίνουν. Αλλά δεν μένει και τίποτα.